ανταλλαγή πυρών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Μπομπ Κρόκερ. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, ο οποίος είναι σημαίνος στέλεχος του κόμματος, σε συνέντευξή του χαρακτήρισε τον Τραμπ άτομο παρορμητικό και ασταθές, που συνιστά κίνδυνο για τη χώρα και μπορεί να την οδηγήσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νομίζω πως οι υπουργοί Τίλερσον και Μάτις, αλλά και ο Κέλλη, βοηθούν ώστε να μην υποπέσει η χώρα στο χάος, είχε δηλώσει παλαιότερα. Η σκληρή αντιπαράθεση των δύο ανδρών κορυφώνεται. Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος είχε επιτεθεί στον γερουσιαστή μέσω Twitter, αναφέροντας πως τον ικέτευε να υποστηρίξει την επανεκλογή του στο Τενεσί. Και όταν αρνήθηκε, ο Κρόκερ απέσυρε την υποψηφιότητά του. Ο γερουσιαστής είχε απαντήσει σκοπτικά, λέγοντας πως ο Λευκός Οίκος έχει καταντήσει ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας για ενήλικες. Όλα αυτά την ώρα που ο Τραμπ επιχειρεί απεγνωσμένα να άρει την νομοθετική στασιμότητα στο Κογκρέσο, κάτι που για να καταστεί εφικτό χρειάζεται τη στήριξη όλων των Ρεπουμπλικάνων.